Τελικά γιατί επελέγει να μην φύγουμε από την Αθήνα? Για ένα πολύ απλό λόγο. Αυτή τη στιγμή τα αστικά κέντρα έχουν μεγάλο υλικό φορτίο και η μαζική έξοδος των εκδρομέων. Υπολογίζουμε ότι περίπου 4 στους 10 κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων θα θέλουν να μετακινηθούν είτε στα χωριά τους είτε για διακοπές στην περιφέρεια. Αυτό θα δημιουργούσε μια μεταφορά μεγάλου υλικού φορτίου προς την περιφέρεια. Και οι υποδομές στην περιφέρεια δεν είναι το ίδιο. Δεν έχουν την ίδια χωρητικότητα, αν θέλετε, την ίδια δυνατότητα να τα απεξέλθουν σε πάρα πολλά περιστατικά σε σχέση με την Αθήνα. Είχαμε δει οι πιο δύσκολες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει τους τελευταίους 12-13 μήνες ήταν όταν υπήρχαν εξάρσεις κορονοϊού στην περιφέρεια σε μικρά χωριά ιδίως, όπου το σύστημα υγείας υπέρε πολύ πιο μικρό σε δυναμικότητα σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Άρα λοιπόν, για να μην έχουμε πολλές νέες μαλαισίνες, η οποία ξεκίνησε και πριν λίγο καιρό από μια θρησκευτική τελετή και κινδυνεύσαν και χάσαν τη ζωή τους και πάρα πολλοί άνθρωποι, θα κρατήσουμε το φετινό Πάσχα στην πόλη, κοντά στα σπίτια, με μια οικογένεια ή με 8 ή 12 άτομα ανάλογα με την αν είμαστε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, και θα έχουμε ένα πολύ καλύτερο και ασφαλές καλοκαίρι. Και σίγουρα το επόμενο Πάσχα, το Πάσχα του 2022, θα είναι ένα Πάσχα όπως τα προηγούμενα. Το υπόσχεστε αυτό, γιατί και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Κοιτάξτε, τα λέγαμε. Η πανδημία κράτησε περισσότερο από όσο περιμέναμε. Αλλά φέτος είμαστε φέτος σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πέρσι. Πέρσι δεν είχαμε ούτε καν τη διενέργεια θείων της Θείας Λειτουργίας της Μεγάλης Εβδομάδας ή του Πάσχα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχαμε δυνατότητα να κάνουμε Πάσχα σε υπαίθριο χώρο. Αυτό που θα κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε και τα εμβόλια και τα self-test και φυσικά να αξιοποιήσουμε και το καλό καιρό προκειμένου να είμαστε καλύτερα σχέση με πέρσι.